για την ημέρα της γυναίκας. Θα καλημερίσω για αρχή τον κύριο Γιάννη Ανιφαντάκη. Ο κύριος Γιάννης Ανιφαντάκης είναι ψυχολόγος, είναι ψυχοθεραπευτής. Η γυναίκα μέσα σε αυτό το κλίμα της συνύπαρξης, του σεβασμού και της αγάπης. Καλημέρα σας, κύριε Ανιφαντάκη, τι κάνετε? Κυρία Δουλγεράκη, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλά είμαστε. Λοιπόν, χαίρομαι. Για πάμε. Συνύπαρξη, σεβασμός, αγάπη. Ναι, είναι τρεις σημαντικές έννοιες, τις οποίες θα πρέπει να έχουμε καθημερινά στο μυαλό μας και στον τρόπο ζωής μας, όλοι μας, όχι μόνο οι άντρες αλλά και οι γυναίκες, διότι είμαστε συνοδοιπόροι στην πορεία της ζωής, έτσι το έχει καθορίσει η φύση. Και σχετικά με τη σημερινή ημέρα, το μυαλό μου εμένα πάει στις 8 του Μάρτη του 1857, όταν οι εργάτριες ενδυμάτων της Νέας Υόρκης διαδήλωσαν τα δικαιώματά τους για καλύτερο μισθό και για ισονομία με τους άνδρες. Θα πρέπει να πούμε ότι για πάρα πολλούς αιώνες, για τελείωτους αιώνες, η γυναίκα υπέμενε από το λεγόμενο ισχυρό φύλο, παρά το ότι αυτή η γυναίκα έδινε τη ζωή. Έδινε τη ζωή στον άνδρα, έδινε τη ζωή στην ανθρωπότητα, και παρά τα αυτά ο άνδρας την κακομεταχειριζόταν, δημιουργώντας την πατριαρχία, δημιουργώντας χίλια δύο πράγματα τα οποία ήταν πάρα πολύ συχνά δυστυχώς απάνθρωπα. Οπότε οι γυναίκες και οι άνδρες είμαστε δύο άνθρωποι, είμαστε δύο διαφορετικά φύλλα. Εν τω μεταξύ αναγνωρίζει η κοινωνία μας την ύπαρξη άλλων σεξουαλικών ταυτοτήτων, αλλά τώρα μένουμε στο γενικό πλαίσιο γυναικών και ανδρών, και λέμε ότι δεν είναι πλέον δυνατόν σήμερα, στη λεγόμενη μοντέρνα εποχή, ο άντρας να κακομεταχειρίζεται το άλλο του μισό. Διότι από τη γέννηση ορίζεται ο Αδάμ και η Εύα ως το μισό. Ο ένας είναι το μισό του άλλου. Οπότε αν ο άντρας μπαίνει στη διαδικασία να μην σέβεται το άλλο του μισό, δεν σέβεται τον ίδιο τον εαυτό. Δεν σέβεται τη μάνα των παιδιών του, δεν σέβεται την αδερφή του, τη μητέρα του, τη συντρόφισσά του. Και αυτό είναι βέβαια πάρα πολύ θλιβερό, είναι πάρα πολύ οδυνηρό. Και δυσκολεύομαι, πιστέψαμε, να κατανοήσω για ποιο λόγο εμείς οι άνδρες, μιλάω στο πρώτο πληθυντικό, δυσκολευόμαστε τόσο πολύ να μπούμε στη διαδικασία αυτή αναγνώρισης, σεβασμού και να είμαστε συνοδοιπόροι σε μια πορεία η οποία είναι ευεργετική για τους δύο, εάν την κάνουμε μαζί. Συχνά επιλέγεται να γίνεται, να περπατάει κανείς μόνος του, χωρίς να αντιλαμβάνεται τι χάνει από τη δυνατότητα να έχει δίπλα του, ούτε μπροστά του, ούτε πίσω του, αλλά δίπλα του, μία σύντροφο την οποία έχει επιλέξει. Τώρα τι να πω. Είναι τόσο σημαντικό όλα αυτά τα οποία λέτε. Δεν καταλαβαίνω γιατί δυσκολευόμαστε να είμαστε μαζί, να έχουμε αυτή τη συνύπαρξη, να έχουμε αυτό το σεβασμό. Δεν ξέρω. Ίσως η δική σας η επιστήμη μπορεί να δώσει κάποια απάντηση. Ναι, κοιτάξτε, οι απαντήσεις και σε θεωρητικό επίπεδο είναι πολλές και είναι πολυδιάστατες, αλλά δεν μας βοηθάνε πάντα στην καθημερινότητα και στην κλινική μου εργασία που συζητώ με ζευγάρια. Έρχομαι στην καθημερινά αντιμέτωπος με πολύ απλά προβλήματα, θα λέγαμε, τα οποία όμως δεν υπάρχει δυνατότητα να επιλυθούν. Και αυτό είναι πάρα πολύ θλιβερό. Διότι οι άνθρωποι καταστρέφουν τη ζωή τους, καταστρέφουν τη ζωή των παιδιών τους και δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι πρέπει να κάνουν θα ήταν αρκετό εάν κάνουν 3-4 απλά πράγματα, έτσι, με τον άνθρωπο που είναι δίπλα τους, που επέλεξαν να είναι δίπλα τους, για να βελτιώσουν τη δική τους ζωή καταρχήν και μετά τη συλλογικότητα. Συλλογικότητα είναι η οικογένεια, συλλογικότητα είναι η κοινωνία στην οποία ζούμε. Τελικά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι μια κουλτούρα η οποία είναι παγιωμένη, είναι ένα βόλεμα το οποίο είναι παγιωμένο, είναι εκρήξεις θυμού που έχουν και οι μεν και οι δε, αλλά εξαιτίας της σωματικής δύναμης γίνεται πολύ πιο εύκολο το πράγμα για το σύντροφο. Δεν ξέρω αν η εποχή είναι μοντέρνα ή όχι, αλλά εγώ θα πίστευα από τη δική μου την πλευρά, κύριε Ανιφαντάκη, ότι όσο προχωράμε μπροστά ως κοινωνία, πως αυτά θα τα είχαμε λύσει. Ναι, ξέρετε, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Αλλά είναι μια κουλτούρα χιλιετιών. Από ύπαρξη του κόσμου υπάρχει επιθετικότητα, υπάρχει λίγος σεβασμός προς τον συνάνθρωπό μας.
Και παρότι ό,τι ξέρετε, αν δούμε και το θρησκευτικό κομμάτι, υπάρχει στην εκκλησία την χριστιανική Παναγία, η οποία είναι μια γυναίκα η οποία τιμάται πάρα πολύ. Δηλαδή υπάρχουν οι Αγίες στον χώρο της εκκλησίας. Δεν θα λέγαμε ότι το κομμάτι αυτό, απλά δεν έχει περάσει το μήνυμα όλους αυτούς τους αιώνες και τις χιλιετίες, ότι η γυναίκα που είναι δίπλα σε έναν άνδρα είναι ισότιμη και θα πρέπει να χαίρει της ίδιας αξιοπρέπειας που έχει και ο άνδρας. Μιλάμε λοιπόν για μια αξιοπρέπεια ενός ανθρώπου. Εγώ δεν διαχωρίζω εκεί φύλλα ή άλλες καταστάσεις. Είμαστε άνθρωποι και θα πρέπει σαν άνθρωποι να συμπορευόμαστε. Μετά, σαν γυναίκα και σαν άνδρας, έχει κανείς μια διαφορετική βιολογία, έχει καθένας μια διαφορετική ανατομία, διότι έτσι μας έχει κάνει η φύση. Αλλά το κύριο μας χαρακτηριστικό ότι είμαστε άνθρωποι και συνάνθρωποι. Μετά από εκεί το θέμα του φύλου, θα έλεγα, είναι δευτερεύον και αναλόγως τι ρόλο θέλουμε να παίξουμε. Δηλαδή, μια μάνα έχει διαφορετικό ρόλο από ένα πατέρα, αλλά και οι δύο έχουν δύο πολύ σημαντικούς ρόλους σαν γονείς. Οπότε θα είναι καλό να μπουν στους ρόλους αυτούς, σαν πατέρας και σαν μητέρα, και να μπορέσουν να τους ενεργοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι μια αρχαία κουλτούρα και αν διαβάσουμε λίγο ιστορία θα δούμε ότι υπήρχαν πάντα αυτά τα πράγματα. Τώρα εμείς και με τον έχουμε τώρα 1,5 αιώνα που αυτές οι γυναίκες, που όλες οι γυναίκες αγωνίζονται. Να σκεφτούμε παλιά ότι οι γυναίκες δεν ψηφίζανε, δεν σπουδάζανε, 1,000 πράγματα. Τώρα σιγά σιγά κάθε μέρα όλο και κατακτούν κάποια μετερίζια της καθημερινότητας, όχι κάτι φοβερό. Πάνε στο διάστημα, γίνονται πρόεδροι, έχουν σημαντικά αξιώματα. Και ευτυχώς και μακάρι θα λέγαμε, διότι για ποιο λόγο να μην είναι διαφορετικά. Για ποιο λόγο να μην είναι διαφορετικά. Παίζει βέβαια σημαντικό ρόλο η οικογένεια. Και τι αξίες δίνει στα παιδιά της και πώς αναθρέφει τα παιδιά της η οικογένεια. Για το αν τα δύο φύλλα, το αρσενικό και το θηλυκό, είναι ισότιμα και ισάξια. Ή για το αν υπάρχει μια ιεραρχία όπου κάποιος άνδρας εντός εισαγωγικών, διότι χρειάζονται εισαγωγικά εδώ, ή έχει κάτι παραπάνω ή κάτι περισσότερο από μία γυναίκα. Μάλιστα. Εγώ κρατάω αυτό και έτσι σας καλημερίζω αυτή σας τη φράση ότι θα έπρεπε να είναι δευτερεύουσας σημασίας στη συνύπαρξη, στη ζωή, στο σεβασμό της ζωής ο ρόλος των φίλων και τίποτα περισσότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Νιφαντάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα. Ο αγώνας συνεχίζεται.